Παντρεύτηκες το 21. Ναι, είχα παντρευτεί όταν είχα. Έχεις παντρευτεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχε... Εδώ τα είπαμε. Ναι, κρυφά. Ναι. Κρυφά και εσύ τώρα, ναι, εντάξει. Δεν υπήρχε το παιδί όμως στη ζωή σας. Όχι. Στην ουσία ήταν ένας επιπλέον λόγος για να, για να... Ναι, να αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση άμεσα. Έλα, θέλω να περιγράψεις λίγο τώρα. Πώς είναι η ζωή, εγώ είμαι ο παπάς, εσύ είσαι μαμά, πώς είναι η ζωή πλέον, γιατί από τότε που σε είδα μέχρι σήμερα θα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, γιατί ένα παιδί έρχεται και είναι καταλυτικό σε ένα ζευγάρι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι όταν θες αυτή την αλλαγή και έρχεται, είναι πάρα 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 πολύ ωραία. Mm-hmm. Είναι και δύσκολα, είναι και ζόρικα μερικές μέρες. Είναι λίγο που λες θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Εμένα με πιάνει και λίγο αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας... Είναι μια μεγάλη χαρά. Ναι. Ξέρω ότι είσαι λίγο προσεκτική στο θέμα αυτό, γιατί έχει ναι. να κάνει με το θέμα της υιοθεσίας. Ναι. Τι είναι αυτό που δεν θα ήθελες, και εγώ που επίσης είμαι πολύ προσεκτικός. Το ξέρω. Ναι, για να μην εννοείται σε φορές δύσκολη θέση. Τι θέλεις να αποφεύγεις σε αυτές τις συζητήσεις? Δηλαδή ουσιαστικά τι είναι αυτό που δεν θα ήθελες να συζητάς? Νιώθω ότι το έχω εκθέσει. Mm-hmm. Ο λόγος που το έκανε ήταν πολύ συνειδητός. Ναι, είναι πολύ ωραίο να ξέρεις. Δίνεις παραδείγματα για τον κόσμο να το κάνει. Αυτό μην το φοβάσαι. Επειδή στο στενό οικογενειακό μου περιβάλλον έχουμε υιοθετήσει ένα παιδί 10 χρονών. Και τώρα τέλεια. Έχει γίνει 20 χρονών. Τι ωραία. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι το έχουμε ζει. Το έχω Οπότε ζήσει, εσύ έχεις ζήσει και πώς είναι. Έχω ζήσει αυτό, ναι. τη μαγεία. Είναι αλλιώς το μωρό και αλλιώς 10χρονο παιδί. Φυσικά. Θέλω να σου πω ότι είναι. Μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη διατριβή. Πώς είναι να παίρνεις ένα 10χρονο παιδί για να γίνεται 20 χρονών και πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 2 χρονών, 3 για να γίνεται μεγάλο παιδί. Είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες. Κάθε ηλικία είναι διαφορετική. Mm-hmm. Κάθε δηλαδή, απλώς γίνεσαι γονιός ενός παιδιού που ήδη έχει κάνει μια διαδρομή και μετά περνάς στην υπόλοιπη διαδρομή. Μην το φοβάσαι πάντως. Αλήθεια σου, μόνο καλό μπορεί να κάνει. Καταλαβαίνω ότι είσαι πάντα, επειδή σου είναι πάντα πολύ κυρία και με το κάπα κεφαλαίο ενός όλη σου την παρουσία στο δημόσιο βίο, λόγω του ότι είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Αυτό ίσως είναι το μοναδικό που θα σε έλεγα με το φοβάσαι, γιατί μία κοπέλα, ένα ζευγάρι, να πει να ορίστε, και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Έχω χαρεί πολύ και ήταν ο λόγος που το έκανα, γιατί έχω μιλήσει με πάρα 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 πολλά ζευγάρια, δεν το περίμενα και πολλές φορές νιώθω ότι μπορεί να χάσω ένα μήνυμα που μπορεί να μην το δω. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν τελεσφορούν και οι δικές τους υποθέσεις. Δηλαδή, νιώθω σαν αυτά τα παιδιά να τα ξέρω. Νομίζω ότι και ειδικά το τελευταίο καιρό βλέπω πάρα πολύ κόσμο να υιοθετεί παιδιά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βλέπω πάρα πολλά νέα ζευγάρια που για τους δικούς τους λόγους υιοθέτησαν παιδάκι και είναι τόσο υπέροχο όλο αυτό το πράγμα που νομίζω, παιδί μου, είναι το μοναδικό πράγμα που αν μου λες, Γρηγόρη, θα σου έλεγα, είναι το μοναδικό που θα μπορούσε να γίνω λίγο πιο. Πιεστικός, δεν θα έλεγα πιεστικός, να μάθω 2-3 πράγματα παραπάνω για μένα. Πίστεψέ με, τα ξέρω πάρα πολύ καλά.